Σε... Με πυροβολισμού και τέσσερι νεκρού. Διαβάζουμε λοιπόν τις... τα τελευταία λεπτά πω τέσσερι... τέσσερι άνθρωποι έχουν πέσει νεκροί, δύο έχουν τραυματιστεί στην Φιλαδέλφια στι Ηνωμένε Πολιτείε. Mm. Τραυματίε, να σα πω ότι είναι ένα μωρό σχεδόν δύο χρόνων και, ένας... και ένα αγόρι 13 ετών. Mm. Δεν ξέρουμε ακριβώ ποια ήταν η αφορμή ούτε πώ συνέβη το περιστατικό. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι λίγο μετά τι 8.30 το βράδυ, τοπική ώρα, κλήθηκε η αστυνομία για πυροβολισμού που έπεφταν σε ένα σημείο νοτιοδυτικά. Νοτιοδυτικά στην πόλη. Όταν έφτασαν εκεί, κατάφεραν ε, να εντοπίσουν τον δράστη με τον οποίο υπήρξε ανθρωποκυνηγητό, τον ε, περιόρισαν σε ένα μικρό στενό και τελικά τον συνέλαβαν. Πρόκειται μάλλον για έναν 40χρονο άνδρα, από ό,τι λένε τα τοπικά μέσα, χωρί να έχουμε επίσημη επιβεβαίωση, ο οποίο είχε ένα τουφέκι, ένα πιστόλι, ένα φορούσε λεξίσφαιρο γυλαίκο και είχε πολλού γεμιστήρε ε, πάνω του. Φαίνεται ότι τα θύματα, κάποια από τα τέσσερα, μάλλον τα δύο, είναι νέοι άνθρωποι, από 18 μέχρι 22 ετών. Δεν ξέρουμε ούτε τα κίνητρά του, ούτε τι ακριβώ συνέβη, δηλαδή πώ εξελίχθηκε το όλο συμβάν. Ε, περιμένουμε τι επίσημε ανακοινώσει από την αστυνομία. Να σα πω όμω ότι από την αρχή του έτου έχουν καταγραφεί 339 περιστατικά στι ΗΠΑ μαζικών πυροβολισμών. Φινέρας. Βλέπουμε Μάλιστα. ότι κάθε μέρα έχουμε και Φινέρα. ένα καινούριο. Περιμένουμε περισσότερε πληροφορίε από την Μάλιστα. αστυνομία. Μάλιστα. Ευχαριστούμε Καλημέρα Ευχαριστώ πάρα πολύ.